Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο μέρος της εκπομπής. Ζωντανά πάντα από τη τηλεόραση του Start. Μένουμε στον πολιτισμό. Πάμε στη φιλαρμονική εταιρεία Κέρκυρας. Παλιά φιλαρμονική. Οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Είπαμε, τις αγαπάμε όλες. Αλλά εκεί που μεγαλώσαμε και αγαπάμε λίγο περισσότερο. Θα σταθούμε στη Συμφωνική Ορχήστρα. Και σε μια εξαιρετική συναυλία το Σάββατο 15 Ιουλίου μαζί με την Δημοτική Χοροδία Δημόδοκος. Έχω τη χαρά να είναι στο στούντιο ο κύριος Άλκης Μπαλτάς, ο μαέστρος της Συμφωνικής Ορχήστρας, και η κυρία Δήμητρα Καλογεροπούλου, η μαέστρος της Δημοτικής Χοροδίας Δημόδοκος. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Μπαλτά, κυρία Καλογεροπούλου. Χαίρομαι πάρα πολύ, ειλικρινά, που είστε και οι δύο εδώ σήμερα, να μιλήσουμε για μια εξαιρετική βραδιά που θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν και κυρίες και επισκέπτες το Σάββατο 15 Ιουλίου στο Παλαιό Φρούριο. Κύριε Μπαλτά, θα ξεκινήσω με εσάς, από εσάς, να μας πείτε πώς γεννήθηκε αυτή όλη η ιδέα αυτής της συγκεκριμένης συναυλίας. Κοιτάξτε, καλά, συναυλίες βέβαια στην Κέρκυρα έχουμε κάνει πολλές σε συμφωνική ορχήστρα της Παλαιάς. Εξαιρετικές. Και σε συνεργασία με χοροδίες και τις τοπικές. Όμως η βασική ιδέα, δηλαδή το βασικό έργο του προγράμματος, είναι του Μίκη Θεοδωράκη το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Αυτό το έργο το ενορχίστρωσα για ορχήστρα και χοροδία το 2016. Τότε, εκείνη την εποχή, ήμουνα καλλιτεχνικός διευθυντής στη Συμφωνική Ορχήστρα της Κύπρου. Ο Μίκης έχει γράψει αυτό το... Είναι θεατρικό καταρχάς. Το έργο είναι θεατρικό. Έγραψε θέατρο κανονικό. Και ενδιάμεσα είχε τραγούδια. Το θέμα του όλου του θεατρικού μιλούσε για τον εμφύλιο με την έννοια η μάνα, η Ελλάδα, με τους δύο γιους, τον αριστερό και τον δεξιό, που σκοτώνονται και οι δύο και η μάνα χάνει όλα τα παιδιά. Και τελειώνει με το χοροδιακό ενωθείτε χέρια, ενωθείτε βράχια. Δηλαδή το μήνυμα του Μίκη ήταν η ενότητα. Η ενότητα, ενωτικό μήνυμα. Τότε λοιπόν στην Κύπρο, που μέχρι σήμερα βρίσκεται κάτω από αυτή τη σκιά της εισβολής, σκέφτηκα ότι η ενότητα αυτή θα μπορούσε να αφορά και τις δύο κοινότητες, οι οποίες ζούσαν πολύ αρμονικά πριν, ή τουλάχιστον αρκετά αρμονικά πριν γίνει η εισβολή. Είχε δημιουργηθεί τότε, Δήμητρα, μια χοροδία στην Κύπρο, η οποία είχε τον τίτλο «Για την ειρήνη». Και οι μισοί ήταν Τουρκοκύπροι και οι μισοί ήταν Ελληνοκύπροι. Βρισκόταν στα σύνορα, στην πράσινη γραμμή, και εκεί κάνανε πρόβες. Πλησίασε λοιπόν τη χοροδία και τους είπα αν θα τους ενδιέφερε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αμέσως μετά έγραψε στο Θεοδωράκη να του γυρέψω την άδεια να ενορχιστρώσω, γιατί το έργο του Μίκη έχει ένα μικρό σύνολο. Εγώ ήθελα να το κάνω συμφωνικό. Μου απάντησε με ενθουσιασμό, του είπα την ιδέα και έτσι δημιουργήθηκε το έργο και έγινε η παράσταση στην Κύπρο, όπου η χοροδία ήταν όπως την περιέγραψα με Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους και η υπόθεση, τη διηγούνταν δύο αφηγητές, ο ένας Τουρκοκύπριος και ο ένας. Και έτσι το μήνυμα πήγαινε προς την ενότητα των δύο κοινοτήτων. Στη δικιά μας περίπτωση εδώ στην Κέρκυρα, αλλά και οπουδήποτε αλλού, όπως και πέρυσι που έγινε η ίδια συναυλία στην Δωδόνη, από όλα αυτά μένει το βασικό μήνυμα, το απόσταγμα του μηνύματος από αυτό το έργο είναι η ενότητα. Η ενότητα διαχρονικό και σπουδαίο. Διαχρονικά. Μήνυμα. Αυτό είναι το μήνυμα. Τα άλλα έχουν ξεπεραστεί τα παλιά όσα συνέβησαν, τα δυσάρεστα. Και αυτή η έννοια που ο Μίκης την πάλευε, την υποστήριζε φανατικά, εξακολουθεί να είναι πάντοτε ένα ζητούμενο, διότι και έχει αποδειχθεί ότι μέσω της ενότητας
έχουν γίνει και πολύ καλά πράγματα. Έτσι είναι. Κυρία Καλογεροπούλου, πρόκληση ο Θοδωράκης από μόνος του και η συμμετοχή σε μια τέτοια έτσι, συναυλία και για τους χοροδούς και για εσάς για να φτάσουμε σε αυτό το μαγικό αποτέλεσμα που θα απολαύσουμε το Σάββατο. Πρόκληση πάντα είναι, κάτι έτσι. Που έχει σχέση με τη μουσική. Πρόκληση ήταν και η συνεργασία με το μαέστρο εδώ και με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Παλαιάς. Νομίζω πέρυσι το πείραμα πέτυχε, ήταν μια πολύ ωραία βραδιά στο Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης. Συνεχίζει και θα πιστεύουμε ότι θα είναι μια εξίσου όμορφη βραδιά το Σάββατο το βράδυ. Είναι δύο έργα πολύ όμορφα, ούτως ή άλλως για το έργο του Μίκη Θεοδωράκη μίλησε ο μαέστρος και στο πρώτο μέρος ο ύμνος που έχει γραφεί, ο ύμνος στο ιερό κεμαντίο Διός Ναΐου και Διόνης. Ένα σύγχρονο έργο, μαέστρο μου, σε ποίηση της κυρίας Γιώτας Παρθενίου και σε μουσική του κυρίου Κώστα Λόλη. Είναι δύο καλλιτέχνες από τα Γιάννενα και οι δύο. Γενιά, φυσικά εδώ η ενορχήστρωση ανήκει πάλι στο μαέστρο μας, τον κύριο Άλκη Μπαλτά και στο συγκεκριμένο έργο. Ένα έργο που ήταν πρώτη σε εκτέλεση πέρυσι το καλοκαίρι, φέτος είναι η δεύτερη εδώ στην Κέρκυρα. Είναι ένα ύμνος για το μαντίο, για το ιερό χώρο της Δωδώνης, όπου παντρεύει η μνή τη λατρεία του Δία και της Διόνης. Μιλάει για την λατρεία της μητέρας γης, εξυμνεί την ιερή Βελανιδιά της Δωδώνης και έρχεται με ένα πολύ ωραίο τρόπο που δένει την ορχήστρα μαζί με τη χοροδία, την αφήγηση και τη φωνή τη σόλο με ένα μοναδικό τρόπο. Η προετοιμασία, οι πρόβες, με τη δυσκολία που έχει κάθε φορά κάτι για να το φτάσει στο επίπεδο που θες, πώς κύλησαν για τους χοροδούς? Κύλησε ομαλά, με πολύ αγάπη. Ό,τι κάνουμε με αγάπη κυλάει όμορφα και φαίνεται και στο αποτέλεσμα στο τέλος. Είναι πρόκληση για όλους. Είτε είναι χοροδοί, είτε μουσική. Και κυρίως στους χοροδούς που πλέον στην Κέρκυρα μιλάμε για το 99,9% όπου είναι ερασιτέχνες και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Τους αρέσει αυτό που κάνουν και προσπαθούν μέσα από αυτό που μπορούν να δώσουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε, η δύναμη των ερασιτεχνών είναι η αγάπη αυτό. Προς την μουσική, προς αυτό που κάνουν. Τον επαγγελματικό χώρο μπορεί να έχει σύνολα πολύ ικανά, αλλά καμιά φορά λίγο κουρασμένα από μια συνεχή υποχρεωτική δουλειά. Και έτσι μπορώ να σας λέω για συγκεκριμένα δύο σύνολα, για την ορχήστρα και τη χοροδία, το νιώθεις αυτό στις πρόβες, το νιώθεις και πολύ παραπάνω στην συναυλία. Τη συγκέντρωση, το δόσιμο, το δόσιμο. Στο πρώτο έργο που ανέφερε η Δήμητρα έχουμε και σολίστα. Ναι, είναι... Ο Φίλιππος ο Μπουμπάρας είναι φοιτητής εδώ στο τμήμα των μουσικών σπουδών. Ένα νέο παιδί όπου έχει σολιστικά μέρη. Κάποια σολιστικά μέρη που συμμετέχει και είναι ωραίο να δίνεται βήμα και σε νέους. Εγώ συμφωνώ, είναι πολύ όμορφο αυτό γιατί ναι, μεν έχουμε κάποιους ανθρώπους που τους γνωρίζουμε και που έχουν καθιερώσει πια την εικόνα τους, αλλά το να έχουμε τη δυνατότητα να ακούμε και νέα παιδιά είτε σε χοροδίες, είτε στη συμφωνική, είτε σε μια μπάντα ως σολίστες. Ναι, άτομα, ναι. Για να υπάρχει και το μέλλον και αυτή η δυνατότητα να εξελισσόμαστε είναι σημαντικό. Σίγουρα. Και αυτό το πρώτο έργο του Κώστα Λόλη, σε ποίηση Γιώτας Παρθενίου, μια πολύ καλή λογοτέχνηδα, η οποία θα έρθει να παρακολουθήσει τη συναυλία. Έτσι για μένα είχε και έχει και μια ιδιαίτερη σημασία, μια και σαν καταγωγή έχω δεσμούς με την Ήπειρο. Από γιαγιά και μητέρα. Να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους οι οποίοι συμμετέχουν, τον αφηγητή. Κοιτάξτε, οι υπόλοιποι είναι
για στο έργο. Καλά, ο αφηγητής είναι πίσω ο Χρήστος ο Μπογδάνος και στα δύο έργα. Mm-hmm. Και στο, ναι, στον ύμνο και στο έργο του Μίκη. Αλλά στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη, ορχήστρα λοιπόν τη φιλαρμονική, η χοροδία Δημόδοκος και από εκεί πέρα σολίστες είναι η Μέτζο Σοπράνο, η Μαργαρίτα Συγγενιώτου, ναι, της λυρικής σκηνής, συνεργάζεται με τη λυρική σκηνή, μια εξαιρετική τραγουδίστρια. Βαρύτος είναι ο Γιώργος ο Άνθης, mm-hmm, από εδώ από την Κέρκυρα. Ο Μίκης μέσα στο έργο έχει κάτι που εγώ το λέω είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, της μουσικής του προσωπικότητας. Είναι ο λυρικός και ο λαϊκός, ο επικός λιγάκι. Τα πιο λαϊκά κομμάτια που έχει μέσα θα αποδίδει ο Γιώργος ο Άνθης. Τα πιο λυρικά θα έχει η Μαργαρίτα Συγγενιώτου. Ναι. Επίσης, μέσα στην ενορχίστρωση που έκανα, θεώρησα ότι στα λαϊκά τραγούδια έπρεπε να υπάρχει και το μπουζούκι. Και ο Μίκης πάντα του άρεσε να παντρεύει αυτό το όργανο, mm-hmm, με τον συμφωνικό ήχο. Έτσι, σε αυτά τα μέρη έχει πολύ σημαντικό ρόλο το μπουζούκι που θα παίξει ο Αστέριος Πούφτης, ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος. Νομίζω ότι το όλο θα έχει ενδιαφέρον για τον κόσμο. Και η είσοδος είναι ελεύθερη, να πούμε για το κοινό. 9 ξεκινά η συναυλία στο Παλαιοφρούριο, ιδηλιακό το τοπίο. Νομίζω ότι όλα μαζί, η συμφωνική της Παλαιάς Φιλαρμονικής, η χοροδία Δημόδοκος, το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Κύριε Μπαλτά, σε ένα νησί που έχουμε γαλουχηθεί γενιές γενεών με τον ήχο της μπάντας, πόσο εύκολα αγκάλιασαν τον ήχο της συμφωνικής, γιατί ουσιαστικά η Παλαιά Φιλαρμονική ήταν αυτή η οποία επανέφερε. Ναι, και πριν από μένα ξεκίνησε συμφωνική, το θέμα της συμφωνικής. Παλαιότερα, δεκαετία του 80, ήταν η Δημοτική Συμφωνική, η οποία δυστυχώς ατόνισε, σταμάτησε και είχαμε πολλά χρόνια να έχουμε στο νησί μια συμφωνική ορχήστρα. Κοιτάξτε, σαφώς ας πούμε ότι οι μπάντες είναι το χαρακτηριστικό, mm-hmm, μουσικό της Κέρκυρας και γενικότερα στα Επτάνησα. Όμως η συμφωνική μουσική κερδίζει πάρα πολύ γρήγορα και νέους ακροατές και αυτό φαίνεται στις συναυλίες. Καταλαβαίνει ο κόσμος, εξάλλου μην ξεχνάτε και το άλλο, ότι στην Κέρκυρα υπήρχε και υπάρχει πολύ μεγάλη αγάπη για την όπερα. Σωστά. Και στην όπερα έχουμε συμφωνική ορχήστρα. Μάλιστα, να σας πω ότι στην Κέρκυρα μου έχει συμβεί και κάτι που δεν μου έχει συμβεί σε κανένα άλλο μέρος. Για να το ακούσουμε. Όταν πρωτοήρθα κιόλας, εγώ ξεκίνησα εδώ το 2010. Ναι. Αφού έκανα 2-3 συναυλίες με κάποια κλασικά έργα και αυτά, μια μέρα περπατώντας εκεί στη Θεοτόκη, κάποιος κύριος βγήκε από ένα μαγαζί και με φώναξε, μου λέει, έλα εδώ, μαέστρο, έλα εδώ, ορίστε, λέει ο κύριος, μου λέει, ωραία, βάλει καμιά όπερα, μου λέει, μόνο συμφωνικά μας βάζεις. Το βρήκα τόσο όμορφο. Τόσο ωραίο δεν είναι. Μάλιστα κατά λέξη είπε, βάλει ένα Ριγκολέτο. Έτσι, έτσι. Κάναμε και όπερες με την Παλαιά βεβαίως. Κάναμε τον υποψήφιο, mm-hmm, του Ξίνδα, κάναμε το βαφτιστικό μετά την οπερέτα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αγάπη και να σας πω κάτι, είτε μπάντα είναι, είτε συμφωνική είναι, όταν η εκτέλεση είναι καλή, είτε χοροδία είναι, άμα είναι καλή η εκτέλεση, θα γίνει αγαπητή, ναι, και έτσι θα αρέσει στο κοινό. Εκείνο που είναι άσχημο είναι άμα είναι κακές εκτελέσεις ή αν είναι πρόχειρες εκτελέσεις. Ναι. Εκεί δεν αρκεί να λες είναι συμφωνική ορχήστρα. Να, και λοιπόν, άμα είναι πρόχειρες. Τι θα το κάνω. Δεν, από μόνο του τίποτα δεν σημαίνει. Για να μπορέσουμε εμείς να απολαύσουμε αυτή τη συναυλία, κύριε Μπαλτά, πόση διάρκεια, πόσους μήνες προετοιμασίας της συμφωνικής και των συντελεστών. Είχαμε ένα μεγάλο μέρος προετοιμασίας πέρυσι, ναι, βέβαια, έτσι. Ναι. Αυτό διευκόλυνε, ναι, κάπως την φετινή προετοιμασία, η οποία όμως και πάλι ξεκίνησε μετά το Πάσχα, ξεκίνησε πάλι και αυτή, να το αναθερμάνει κανείς. Μην ξεχνάτε ότι σε ό,τι αφορά την ορχήστρα, είναι μια ορχήστρα η οποία είναι στα πλαίσια της φιλαρμονικής. Ναι.
με επαγγελματίες καθηγητές, αλλά και μαθητές. Σωστά. Λοιπόν, και έχει, δεν εργάζεται όπως μια συμφωνική ορχήστρα, όπως η κρατική Θεσσαλονίκη. Είναι με επαγγελματίες που κάνουν. Έχει μία πρόβα τη βδομάδα. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό πρακτικά σημαίνει 4 πρόβες το μήνα. Χρειάζεσαι λοιπόν ένα δίμηνο σίγουρα για να ετοιμάσεις, ναι, έστω και για να αναθερμάνεις και να ξαναθυμηθείς το έργο. Όπως αντίστοιχα και για τη χοροδία, που σωστό, όταν μπαίνουν καινούργιοι χοροδοί πρέπει να ενσωματωθούν, να μάθουν το έργο, να δέσει μαζί με σωστά το στάτους χοροδούς. Άρα η δουλειά... Άρα και εκεί πάλι. Ναι, πρέπει να γίνει όπως πρέπει. Από την αρχή ουσιαστικά. Να γίνει σωστά. Ναι, ναι. Και νομίζω ότι και οι μπάντες και οι χοροδίες και η ορχήστρα κρατάνε αναμένει μια φωτιά, η οποία θέλω να ελπίζω ότι κάποτε θα οδηγήσει το νησί στη λύση επαγγελματικών σωμάτων, μουσικών σωμάτων. Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Που θα λειτουργούν όπως λειτουργεί κάθε ορχήστρα, κάθε χοροδία, με αμοιβόμενους μουσικούς, με κανονικές πρόβες και πολύ τακτικές συναυλίες. Εμείς στα πλαίσια, ας πούμε, της παλαιάς μπορούμε να κάνουμε 3 με 4 συναυλίες μες στον χρόνο. Mm-hmm. Μια συμφωνική ορχήστρα κάνει 3 με 4 μες στο μήνα. Και αυτό δεν είναι μόνο ένα έτσι ευχολόγιο γενικό, συνδέεται με τους τόσο ικανούς και κεραίους μουσικούς που υπάρχουν και γενικότερα μες στην Ελλάδα. Οι ορχήστρες έχουν στελεχωθεί με πάρα πολλούς κεραίους μουσικούς και όχι μόνο πνευστούς και εγχόρδους. Σωστά. Λοιπόν, και υπάρχουν και εδώ βλέπω πάρα πολλά παιδιά εξαιρετικά ικανά και όλο βγαίνουν και καινούργιοι. Αυτό λοιπόν κάποτε θα έπρεπε να γίνει στα πλαίσια του Δήμου, πολιτείας, δεν ξέρω αυτό. Μάλιστα. Έχετε δίκιο, εγώ χαίρομαι που το λέω και καλά κάνετε και το λέτε, γιατί έχει μεγάλη σημασία ότι το λέτε εσείς. Για να το ακούσουν αυτοί που πρέπει. Ναι, ακριβώς. Και ενδιάμεσα εμείς, επαναλαμβάνω την ίδια φράση, κρατάμε τη φωτιά αναμένη. Κυρία Καλογεροπούλου, εκτός από αυτή τη συναυλία Δημόδοκος, μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη, έχουμε κάτι άλλο? Συμμετέχουμε σε μια βραδιά 1η Αυγούστου που γίνεται για το Φεγγάρι, στο Μορεπό μέσα. Και επίσης και 16 Σεπτέμβρη με την Φιλαρμονική της Παλαιάς, που θα γίνει η εκδήλωση προς τιμή του κυρίου Κατσαρού. Πάρα πολύ ωραία. Άρα έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα. Το ραντεβού είναι το Σάββατο, στο Παλαιό Φρούριο, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκυρές υπό τη διεύθυνση του κ. Μπαλτά και την Δημοτική Χοροδία Δημόδοκος υπό τη διεύθυνση της κ. Καλογεροπούλου, σε μια εξαιρετική συναυλία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δυο. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Ήταν χαρά που τα είπαμε και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα για να κρατάμε αναμένη τη φωτιά. Έτσι είναι. Μαέστρο μου. Για να ακούει ο κόσμος και να ακούν και αυτοί που πρέπει. Γιατί ωραία λέμε ότι η Κέρκυρα είναι το νησί των φιλαρμονικών, της μουσικής. Πώς αποτυπώνουμε σε αυτά τα παιδιά που επιλέγουν να είναι επαγγελματίες, να μείνουν εδώ και να μπορούν αξιοπρεπώς να κάνουν αυτό το οποίο αγαπούν. Μα γι' αυτό λέω αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη μεγάλη μουσική ιστορία που έχει αυτό το νησί. Σωστά. Η λόγια μουσική στην Ελλάδα ξεκίνησε από εδώ. Από πού ξεκίνησε? Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία, αλλά και το παρόν με τους ταλαντούχους νέους που υπάρχουν, όλα αυτά συνηγορούν ή ότι πρέπει να γίνει κάτι έτσι ακόμα πιο... Μακάρι να... Συνηγορούν στο ενωθείτε. Στο ενωθείτε, ακριβώς, μπράβο, στο μήνυμα μπράβο, της συνεργασίας. Μπράβο, χέρια, 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 αυτό. Ενωθείτε, ενωθείτε χέρια, νιωθείτε βουνά και βράχη, ενωθείτε μουσική. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Θα είμαστε εκεί το Σάββατο το βράδυ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε και εσάς όμως που μας παρακολουθήσατε, γιατί κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο βήμα. Μαζί σας στις 8 η Δώρα Σπρέα και αμέσως μετά στις 9 κεντρικό δελτίο ειδήσεων Σπύρος Ζηνιάτης. Στις 10 ξανά μαζί με τον Σπύρο Ζηνιάτη, γιατί υπάρχει θέμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.